Για έναν καρκίνο, σπίτι του είναι εκεί που ανοίγει η καρδιά του. Η ανάγκη του είναι να τρέφει, να φροντίζει και να αγαπάει. Τον λένε κυκλοθυμικό. Όμως, αν του δώσεις την ψυχή σου και τον βρεις σε κατάλληλη διάθεση, τότε όλα είναι ανοιχτά. Τότε δεν θα σε εγκαταλείψει ποτέ. Ο εγώκερος είναι ο ηγέτης από τα γήινα ζώδια και ένας από τους πιο σκληρά εργαζόμενους. Είναι μια δύναμη πειθαρχίας, δουλειάς, φιλοδοξίας και επιτυχίας. Ο εγώκερος δίνει όνομα στην επιτυχία, ναι, αλλά εις βάρος των αισθημάτων του. Κυβερνήτης Σελήνη. Στοιχείο νερό. Σύμβολο ημισέλινος. Χαρακτηριστικά: έντονα συναισθήματα, μητρικά ένστικτα, κυκλοθυμία, ευτυχία, προσωπικός μαγνητισμός, φαντασία, έντονη προσκόλληση σε ανθρώπους, ιδέες, παράδοση, πατρίδα, φυτόγατος. Το πρόγραμμά μας για μια έκτακτη είδηση. Η ηγεσία του ομίλου Τηλεπρές αρνήθηκε να δώσει εξηγήσεις για το ξαφνικό κλείσιμο των δύο εφημερίδων και του περιοδικού. Ο πρόεδρος και κυριότερος μέτοχος κύριος Αγγελούσης περιορίστηκε στο να σχολιάσει πως αυτά συμβαίνουν καμιά φορά. Παιδιά, έλα έτοιμο το πρωινό. Σηκωθείτε. Αυγουλάκια, φρυγανίτσες, γαλατάκι, μαρμελάδα, όλα, ελάτε. Ο Δημήτρης μόλις έμαθε ότι έχασε τη δουλειά του. Δεν θα το πει στα παιδιά του. Δεν θέλει να τους χαλάσει το πρωινό. Δεν είναι προστατευτικός μόνο με την οικογένειά του. Σαν καρκίνος που είναι, νιώθει έντονα συναισθήματα με τους γύρω του, ακόμα και στο χώρο της δουλειάς του. Επίσης, προσκολάται έντονα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη από στοργή. Η αγαπημένη του φράση είναι «Έλα να γίνουμε οικογένεια». Γι' αυτόν, οι ιδέες παράδοση, θρησκεία, πατρίδα έχουν ακόμα αξία. Και σύντομα θα συναντήσει μια γυναίκα που δεν νιώθει στοργή για κανέναν και είναι συναισθηματικά απόμακρη. Δεν έχει οικογένεια, παιδιά, σκυλιά, φίλους. Είναι μόνη της, αλλά το έχει επιλέξει. Για εκείνη σημασία έχει η αναγνώριση και η επιτυχία με κάθε κόστος. Σαν εγώκερος που είναι, έχει αντοχή, επιμονή, προσήλωση και είναι προορισμένη για να πετύχει. Ζει σε έναν κόσμο όπου βλέπει τους γύρω της σαν κομμάτια μιας μηχανής που υπακούν στις εντολές της. Ακύρωσε τη φωτογράφηση στην Κηφισιά. Πάρε τον Ντόμ Ντίξον για τη συνέντευξη. Προτιμώ να γίνει Τετάρτη και να πάει η Λίλιαν. Καλημέρα σας. Και θέλω μέχρι μεσημέρι να έχει τελειώσει το θέμα του δεύτερου βοηθού. Έχω να δω 10 άτομα, ξέρετε. Δεν με ενδιαφέρει η διαδικασία. Θέλω μέχρι τις 3 να γνωρίσει τον καινούργιο. Απάντησε θετικά στο πάρτι της Μαριάνας και στον καλά της Έλενας. Πες στο Φέδενα που με πάει στις 9 στο πρώτο, που θα με πάρει στις 9 και μισή και να με πάει στο δεύτερο στις 10 και 4. Και πάρε τον Πέτρο και πες του ότι δεν θέλω να ξαναδώ τις αθλειότητες που ονομάζει φωτογραφίες και αν δεν μπορεί να κάνει καλά τη δουλειά του, καλά θα ήταν να μας απαλλάξει την παρουσία. Εγώκερος. Κυβερνήτης Κρόνος. Στοιχείο Γη. Σύμβολο η Έγα. Φράση κλειδί. Αυτός που κερδίζει τα παίρνει όλα. Χαρακτηριστικά: αντοχή, επιμονή, υπομονή, αναγνώριση με κάθε κόστος, απεσιοδοξία, αποφασιστικότητα στο στόχο, πραγματιστής, σνόμπ, απόμακρος, προορισμένος να πετύχει, καλυτερεύει με τα χρόνια σαν καλό κρασί. Κώστα! Πολλοί αναρωτιούνται πώς ερωτεύονται τα ζώδια. Τι ερωτεύονται, τι τα ελκύει μεταξύ τους. Θα σας πάω στους νόμους της φύσης. Σύμφωνα με τους νόμους της φύσης, τα ετερόνυμα έλκονται. Και στη δική μας περίπτωση, τώρα, εδώ, έχουμε δύο άκρως αντίθετα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, παλικάρια μου. Καλημέρα. Καλώς ήρθες, ε. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Τι. Έσχομαι μωρό. Ακόμα έτσι είσαι. Τι ώρα έχεις τώρα, παιδί. Κατά τις 9 μου είπανε. Κάτσε, θες καφέ. Όχι πια. Να σου πω, πολύ χαλαρό σε βρίσκω. 8:30 είναι. Πότε θα ετοιμαστείς, πότε θα φτάσεις. Εντάξει, ρε, εσύ σιγά μου. Και να αργήσω ένα τέταρτο.
Δεν έγινε και κάτι. Πας καλά, ρε. Έχεις ιδέα τι σημαίνει παπαφλωράτου? Το παραμικρό μετράει. Δεν τη λένε τυχαία σκύλα, η σιδηρά κυρία του περιοδικού τύπου. Σιγά, ρε, εσύ. Σιγά. Διευθύντρια ενός περιοδικού για έπιπλα σπιτιού είναι. Σιγά τα αυγά. Α, καλά, εσύ είσαι μακριά ανοιχτωμένος. Πρώτον, δεν είναι διευθύντρια ενός περιοδικού, αλλά ολόκληρου του ομίλου. Και δεύτερον, εκείνη αποφασίζει για όλα. Φτάνει ένα νεύμα της για να καταστραφεί η καριέρα ενός designer ή για να πάρει βραβείο αρχιτεκτονικής κάποιος που μέχρι χθες δεν τον ήξερε ούτε η μάνα του. Και εσύ που τα ξέρεις όλα αυτά, ρε Κουτσομπολή? Ξεχνάς ότι δούλευα σε κλειδιά στο γραφείο της και έβλεπα τον τρόμο στα μάτια των υπαλλήλων της όλη ημέρα. Οι άνθρωποι μπαίνανε και βγαίνανε εκεί μέσα τρέχοντας. Ε, καλά, θα δεις και θα μου πεις αν τα παραλέω. Αν δεν ετοιμαστείς τώρα. Εσύ, Γρηγόρη, θα μείνεις με τα παιδιά. Εσύ τι λες, ρε, θα τα παρατήσω και θα φύγω, γι' αυτό δεν ήρθα. Γρηγόρη, έλα, έλα. Δεν μου λέτε εσείς, ρε λεβέντες, γιατί δεν έχετε σχολείο σήμερα? Κάποιος αρρώστησε και το πλένουν. Τι κάνουν? Το απολυμμένουν. Το απολυμμένο το σχολείο και βρήκα την ευκαιρία να την κοπανίσετε, ρε. Δεν μου λέτε, περίσεψε τίποτα για μένα, Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Καλημέρα. Εδώ είναι η συνέντευξη. Να καθίσω. Τι ζώδιο είστε? Σήμερα, φίλε, πρωί-πρωί. Καρκίνος είστε. Ο κύριος Τσουκαλάς. Παρακαλώ, περάστε. Κύριε. Κύριε. Σας παρακαλώ. Κύριε, εσείς με την εφημερίδα. Ενοχλείτε. Το κράνος ποιο είναι? Το φαντάστηκα. Ενοχλεί. Το διάβασα το βιογραφικό σου, είναι πολύ ενδιαφέρον. Μόνο πόση ώρα εδώ δεν έχεις μιλήσει καθόλου. Αν δεν έχεις κάτι ενδιαφέρον να μου πεις, τουλάχιστον πες μου γιατί θέλεις αυτή τη δουλειά. Μου είπαν ότι ποιος εργαστή κοντά σου θα γίνει σημαντικός και θα μάθει. Κώστα! Πάντα ήθελα να δουλέψω για εσάς. Είστε ένας μύθος. Έχω διαβάσει τα πάντα για εσάς. Σπούδασα αυτά που σπούδασα για εσάς. Θέλω να σας μοιάσω. Αυτό είναι το όνειρό μου. Κώστα! Σας παρακαλώ, μπορείτε να προσλάβετε. Θα γίνω ο καλύτερος βοηθός σας. Έχω δουλέψει και αλλού. Με μεγάλη επιτυχία. Θα δείτε ότι θα μείνετε ευχαριστημένοι. Σας παρακαλώ. Είμαι πάρα πολύ καλός στη δουλειά μου. Θα γίνω ο πιο γρήγορος βοηθός σας. Έχω τελειώσει το Harvard, μεταπτυχιακό στο Los Angeles και φέτος παίρνω το πτυχίο μου στην Κομωτική. Θέλετε κούρευα όμως. Μα τι λέτε, από αυτό το μαλλί αντλώ δύναμη, αντλώ ενέργεια. Εκτός των άλλων, ξέρω και να τραγουδάω. Κώστα, φέρε ένα μικρόφωνο στον κύριο. Πήγαινε το έξω για ζεστανό, παρακαλώ. Ευχαριστώ, 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 ευχαριστώ πολύ. Οι ευώκεροι είναι πρικισμένοι με τη συνταγή της επιτυχίας. Δεν είναι τυχαίο που είναι πρόεδροι, μάνατζερ, αφεντικά, οτιδήποτε από πάνω. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια μαύρη τρύπα. Ο στόχος τους πολλές φορές λειτουργεί καταπιεστικά για τους από κάτω. Να περάσει και ο τελευταίος. Όχι, κουράστε, κανένα το άλλο. Είναι όλοι ατάλλαντοι. Άσε που μοιάζουν μεταξύ τους. Έχει κυκλοφορήσει ένα κείμενο στο ίντερνετ που γράφει πώς θα εντυπωσιάσετε την κυρία Παπαφλωράτου. Τότε να προστεθεί ότι δεν μου αρέσουν τα ψώνια και οι γλύφτες. Διώξτε τον. Μπορείτε να φύγετε, η κυρία Παπαφλωράτου δεν θα σας δει. Τι εννοείται, κύριε? Σας περιμένετε εδώ πέρα. Καλά, τι κάνετε εκεί, τότε σας πάρω. Τι κάνω, περιμένω τρεις ώρες εδώ πέρα, είναι δυνατόν? Καλά κάνετε, κύριε. Θα δω την κυρία Παπαφλωράτου. Σας παρακαλώ, θα το μπορέσετε πάλι. Λυπάμαι για την αναστάτωση, δεν είναι απόλυτη σεβασμού. Άλλωστε και εσείς δεν με σεβαστήκατε καθόλου. Περιμένω τρεις ώρες έξω. Δεν μπορούσα να το κρατήσω. Αν θέλετε, φωνάξτε την ασφάλεια. Μέχρι να έρθει όμως η ασφάλεια, εγώ θα σας έχω δώσει το βιογραφικό μου. Ορίστε. Η καρκίνη, επειδή είναι ντροπαλή, φαίνεται ότι είναι και παθητική. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου έτσι. Σαν καβούρι, μπορεί να κάνει ζιγ-ζακ, αλλά δεν γυρνάει στο βράχο του αν δεν έχει πιάσει
το θύραμά του με γρήγορες και συνοπτικές κινήσεις. Δεν είναι τυχαίο που η μεγαλύτερη τραπεζίτη στον κόσμο είναι καρκίνη. Εντάξει, μπορεί ο Δημήτρης να μην γίνει τραπεζίτης, αλλά μια θέση βοηθού δίπλα στην παπαφλωρά του, ναι, θα την πάρει. Και τι σας κάνει να πιστεύετε ότι είστε κατάλληλος για αυτή τη δουλειά? Το ότι είμαι άνεργος εδώ και 10 μέρες και δεν με παίρνει να μείνω ούτε μία παραπάνω. Εδώ λέει ότι είστε αθλητικογράφος. Δεν μπορώ να καταλάβω τη σχέση αυτό με το δικό μας αντικείμενο. Φαντάζομαι δεν έχετε ιδέα από design και τέχνη. Δεν φαντάζεστε, σωστά. Ξέρετε, μερικές φορές έχω πολύ πρωτότυπες ιδέες, αν χρειαστεί. Πέρσι η Καπελίνη παρουσίασε στο Μιλάνο μια άλλη εκδοχή της καρέκλας Bugatti, την Bugatti Limited Edition. Τι χόρφο διαλέγατε για την παρουσίασή της μέσα από μια φωτογράφηση? Δεν έχετε ιδέα για ποιο πράγμα μιλάω, ε? Φαντάζομαι ότι είστε ικανός να βάλετε έναν Le Corbusier στη μικρή περιοχή του ΟΑΚΑ. Στη μικρή περιοχή όχι, αλλά θα προτιμούσα να το βάλω μέσα στον goal post, έτσι για να κάνει κάδρο με τα δοκάρια. Τι είναι ο Le Corbusier? Πηγαίνετε, κύριε Σαμιωτάκη. Η θέση που κατακτάνει εγώ, κύριε επαγγελματικά, μια διαρκής προσπάθεια για πιο ψηλά, πιο ψηλά και πιο ψηλά, είναι η ταυτότητά τους. Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα επιτρέψουν σε κανένα να την πάρει πίσω. Ναι, οι εγώκεροι θεωρούν ότι η επιτυχία είναι το θεϊκό προνόμιο που έχει δοθεί στο ζώδιό τους. Κώστα! Μάλιστα. Από όλους όσους μου κουβάλεσες, προτιμώ αυτόν τον αθλητικογράφο που δεν ξέρει αν το λαβεί εγώ ή ζεις Μπραντ Βαντέκ μου, το κρεμάμε στα δέντρα, το χώνουμε στο πλυντήριο ή το αλήθουμε σε φρυγανιά. Είναι ένας κανονικός άνθρωπος. Πήρα πληροφορίες. Είναι καταπληκτικός στην οργάνωση και στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Μάλιστα. Ναι, αλλά από τα θέματά μας έχει μαύρα μεσάνυχτα. Α, θα μάθει πολύ γρήγορα. Είναι πάρα πολύ έξυπνος. Από πού το συμπεραίνεις αυτό? Φαίνεται. Από τι φαίνεται? Από το ωραίο του τα μάτια? Κώστα! Δεν χρειάζομαι κάποιον που να σου γυάλισε. Αυτό που θέλω άμεσα είναι ένα δεύτερο βοηθό. Και όταν λέω άμεσα. Ξέρω. Εννοείς προχθές. Ή θα μου βρεις τον κατάλληλο μέχρι το βράδυ, ή αλλιώς πάρε αυτόν τον άσχετο και εκπαίδευσέ τον. Αλλά αμέσως. Όταν λες αμέσως? Εντός 6 ώρων. Εντάξει, μερικές φορές γίνομαι λίγο πυροβολική. Τις κάνω 8. Πάλι το κεράτο μου. Όχι. Τέταρτο. Τέταρτο. Τι να κλειστώ, δεν μπορώ να τους βλέπω τους κλειστούς. Εσύ Γκρεγκόρ, για να καταλάβω ρε εσύ. Εσύ ξέρεις ποιος είναι ο Le Corbusier? Η μάνα μου λέει έτσι τους καναπέδες της. Αυτό θα είναι, ξέρω. Πολύ σκυλά ρε αδερφή μου, πολύ σκυλά. Να την έβλεπες με τι σαδισμό στο μάτι, γύρισε και μου είπε εκείνο το τελειώσαμε κύριε Σαμιωτάκη. Κρίμα, ήταν καλή ευκαιρία. Αν μπει στο βιογραφικό σου ότι θύτευσες ως βοηθός της Παπαφλωράτου, μετά σου ανοίγονται όλες οι πόρτες. Ποιες πόρτες, ρε Γρηγόρη, ποιες πόρτες? Γενικός διευθυντής σε 4 εφημερίδες ήμουνα. Την Παπαφλωράτου περίμενα. Πώς είναι σαν γυναίκα? Καταρχήν δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι γυναίκα. Έλα ρε, τόσο χάλια. Όχι, όχι. Κούκλα είναι. Για να σου πω και την αλήθεια κιόλας, θεογκόμενα. Αλλά εμένα δεν μου το βγάζει από το μυαλό ότι κάποιος εξωγήινος έχει μπει μέσα της και ότι αυτό που βλέπουμε εμείς είναι μια οφθαλμαπάτη. Ευτυχώς που δεν με πήρε. Πάλι καλά να λες. Ευτυχώς, γιατί θα γινόμασταν μαλλιά κουβάρια. Άσε που σου λέω. Με την τρελή δεν θα αντέχω ούτε μια μέρα μαζί της. Ναι. Ποιος? Ναι. Ναι. Πώς και έτσι? Μάλιστα. Αύριο στις 8 θα είμαι εκεί. Ναι. Γεια. Πες μου ότι ήταν για δουλειά. Ο βοηθός της Παπαφλωράτου. Έλα ρε. Θέλει, λέει, αύριο να με ξαναδεί. Πώς και άλλαξε γνώμη? Ποιος ξέρει. Κάτι θα έκανε σωστά και δεν το κατάλαβες. Έλα, κόλα το. Εσύ, Γκρέκορ, πας στα παιδιά στο σχολείο. Έλα, αφού πρέπει να πας στη δουλειά. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Όλη μου την άδεια σαν babysitter θα την περάσω. Ακούς και σημειώνεις τα πάντα εδώ. Ποτέ δεν λέει το ίδιο πράγμα δύο φορές. Το θεωρεί χάσιμο χρόνο. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι το γραφείο μου. Αυτό είναι το γραφείο σου. Πάντα θα βρίσκεται κάποιος εδώ. Δεν χάνουμε καμία κλίση. Διάλειμμα πότε κάνουμε? Είσαι αστιούλης. Μ' αρέσει αυτό. Επίσης δεν ρωτάς. Όσο πάει γίνεται και καλύτερο, ε. Και εγώ πώς θα μάθω για τη δουλειά? Με επιφύτηση? Τι Τζούλια δεν ρωτάς? Εμένα ρώταμε ό,τι θέλεις. Ώστε χείρος, είπαμε. Χείρος, ναι, και με δύο παιδιά. Μεγάλο Τετάρτη Δημοτικό, μικρός Δευτέρα.
Να σας φέρω και ένα τάβλι να μην πλήξετε μόνο με την κουβέντα. Τζούλια, Τζούλια, συγγνώμη, δεν. Θέλω να πω ενημέρωνα το Δημήτρη, το κύριο Σαμιωτάκη εννοώ. Ενημέρωνα. Καλημέρα σας. Μάλλον αυτός μας ενημέρωνε. Και μάλιστα για την οικογενειακή του κατάσταση. Η οποία ποσός μας ενδιαφέρει. Έλα μέσα. Έλα, παιδιά, τις έφερα τις τσάντες. Πάμε. Ρε εσείς. Ρε κοιμάστε. Ρε εσείς, σηκωθείτε πάνω, ρε, θα αργήσουμε σχολείο. Ρε, έχεις γεμίσει ψίχουλα, ρε, έλα, έλα, σήκω, θα αργήσουμε. Μπαμπά, τι θα γίνει, δηλαδή. Κάθε μέρα πρώτα θα πηγαίνω στο σχολείο. Το ξέρω, αγόρι μου, αλλά τι να κάνω, πρέπει να πηγαίνω νωρίς στη δουλειά, τι να κάνω. Ναι, και εμείς δεν φταίμε όμως. Την προηγούμενη φορά όταν που είχε ανοίξει το σχολείο. Περιμένω να παίξω. Ναι, ρε, μπαμπά, παίξω. Τι να κάνω, ρε, παιδιά, εντάξει, τι να κάνω, έλα, θα αλλάξουν τα πράγματα, άντε, 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 θα αργήσουμε. Πάμε. Αυτό είναι το πρώτο κάρτε, Θεοδίτη, για τις παραλαβές. Κύριε Σαμιωτάκη, μάλιστα. Ειδοποιήσατε το τελωνείο ότι δεν θα ανοιχτούμε άλλη καθυστέρηση. Μάλιστα, πήγα εγώ ίδιο σήμερα το πρωί. Ωραία, ανακλείστε ένα τραπέζι για 7 στις 10 στον Τάφνη. Ειδοποιήστε το στούντιο για τη φωτογράφηση των κομματιών από παλιά κανό. Η συνέντευξη του Χριστόφ Τελκούρτ θα μπει στο επόμενο τεύχος. Πείτε στη Μανία ότι αν δεν μπορεί, η Μάικη θα πάρουμε την Αθηνά και επιβεβαιώστε την αυριανή άφηξη του Τζόνσον. Τι με κοιτάτε. Αλέ. Μάλιστα. Τραπέζι για 10 στις 7 ή τραπέζι για 7 στις 10. Μη. Για να δω τι σημείωσες. Τίποτα. Τι σου είπα όταν ήρθες εδώ μέσα. Σημείωνε. Ξέρεις τι έχει να γίνει αν ξεχάσεις κάτι. Δεν βοηθάς. Κάτι είπε για τη Μαρίνα λέει και κάτι για κάποια μάγκη και ότι δεν θα χρειαστούμε το στούντιο και κάτι για κάτι παλιά κανό και ότι ο Τζόνσον δεν θα μπει σε αυτό το τεύχος και κάτι για κάποιον Ντελακρουά. Λυπάμαι που στο λέω, αλλά τον βγάζει, δεν τον βγάζει το μήνα εδώ μέσα. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε μου. Δεν είμαι γραμματέας της και το ξέρει. Επίτηδες το κάνει για να μου τις πάει. Έχε χάρη που είναι τα παιδιά στη μέση. Έχε χάρη. I am the employee of the month. I've got a badge up on my front. So strike me down. Μια υπογραφή. Μπορώ για να είναι ευχαριστημένη. Τέτοια ξυνήλα, ούτε χαλασμένο γιαούρτι δεν την έχει. Σου μιλάω. Η μετενσάρκωση του Χίτλερ είναι, φιλαράκι μου. Είναι ευτυχισμένη μόνο όταν η υφιστάμενή της είναι σε πανικό, που τους τον έχει προκαλέσει η ίδια δηλαδή. Ποια νομίζει ότι είναι, ρε. Παρατήσου. Γιατί? Τι γιατί. Αν είναι να σου βγάζει το λάδι και να μην ακούς ποτέ ευχαριστώ, παρατήσου. Θα βρει άλλη δουλειά που να μην σου φάει το στομάχι. Εντάξει, λέω ότι είναι εύκολο. Δεν θέλω να παρατηθώ.
Για να μην σου πω ότι έχω πεισμώσει πολύ και ότι θα κάνω τα πάντα για να τη αποδείξω ότι δεν πρόκειται να με βγάλει νοκάουτ. Καλύτερο από μένα η Τζούλια δεν πρόκειται να βρει. Μπα, η παπαφλωρά του έγινε Τζούλια τώρα. Ευχαριστούμε. Ελπίζω να μην σας μαγέψουν τα ματάκια της κοπελίτσας και αργήσετε στη δουλειά. Όχι, πώς Καληνύχτα, κύριε Σαμετάκη. Δεν νομίζω ότι έχω αργήσει ποτέ. Και στο κάτω-κάτω δικαίωμά μου να κοιτάζω ποια γυναίκα θέλω εγώ. Τι σύμπτωση όμως, Θα σας κεράσουμε κάτι, ένα ουίσκι, μια βότκα, καθίστε. Α, από εδώ ο φίλος μου Γρηγόρης. Γρηγόρη, η κυρία Παπαφλωράτου που σου έλεγα. Θα πεις πολλές μαλακίες ακόμα. Τι γλώσσα βέτης με κέσαι, ρε φίλε. Μέχει που μέχει του Κλότσου και του Μπάτσου, τώρα θα με περάσει και για ηλίθιο. Είναι να μην σε πιάσει γλωσσότητα, αγόρι μου. Πω, τι γυναίκα ήταν. Ρε, δεν πάνε αν είμαι τενσάρκωση του Χίτλερ, του Μουσολίνη και του Φράγκο μαζί, την παντρεύομαι τώρα. Έλα, κλείς το στόμα σου, τρώγουν τα σάλια. Ήρθε! Ναι, όχι ακόμα. Ίσως πέρασε από την τράπεζα. Αν δεν έρθει σε 10 λεφτά να πάει στο λογιστήριο να πάρει την αποζημίωσή του. Και εσύ να ετοιμάσαι να βρεις αντικαταστάτη. Μάλιστα. Ο χρόνος αρχίζει να μετράει από τώρα. Αλέ! Κάτσε τώρα, εσύ μας έλειπες. Εσύ μας έλειπες. Κάτσε ρε φίλε, κάτσε. Έχω αργήσει και στη δουλειά. Άσε με να κάνω τη δουλειά, μα βάλω το λάστιχο. Λοιπόν, όπα. Αφού το ξέρεις ότι με τους καρκίνους όλα είναι ζήτημα εμπιστοσύνη. Μέχρι να τη βρεις, θα τρελαθείς, θα φοβηθείς, θα αγχωθείς, θα τρελιάσεις, θα πάρεις Όσκαρ κυκλοθυμίας. Αλλά αφού αγαπάς τους ανθρώπους τους οποίους έχεις δίπλα σου. Αφού το ξέρεις και το ξέρω ότι ποτέ δεν θα παραδεχτείς ότι είσαι ορθευμένος με την Τζούλια. Είναι όμως μια γυναίκα που θέλει αγάπη και μπορείς να την προστατεύσεις. Σώστη λοιπόν! Σώστηκε! Παλτώσε και εσύ ρε φίλε! Παλτώσεις! Έλα εδώ πέρα βοηθήσεις! Άριξε ένα χεράκι να τελειώσουμε! Να πάμε στη δουλειά! Άμα πολύ σύντομα το καταλαβαίνεις! Βάλε κανένα μπουλόνι! Βάλε κανένα μπουλόνι! Άντε ρε παιδάκι μου, άντε ρε παιδάκι μου, τι έγινες, λίγο ακόμα και θα πέλει και εμένα από τα νεύρα της. Όλα σήμερα συνέβησαν, όλα. Λάστιχο, κίνηση, τα πάντα. Μη φωνάζεις, πράγμα που δεν ενδιαφέρει καθόλου. Πήγαινε μέσα τώρα, γρήγορα μέσα, σε θέλει, φύγε. Τι με θέλει τώρα. Σε θέλει, φύγε, δεν ξέρω. Φύγε, άντε. Με ζητήσατε. Αποφασίσατε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας, κύριε Σεμιωτάκη. Δεν έγινες και εμένα, κυρία Παπαφλωράτου. Είδατε τι παθαίνει από τις παρασύρετα τα πλούσια Ελένιο σερβιτόρα και μπεκροπίνη. Αργεί να ξυπνήσει και αργεί στη δουλειά του. Δεν έφταιγε ούτε σερβιτόρα ούτε τα ποτά που ήπια. Απλώς έπαθα λάστιχο. Δεν με ενδιαφέρει αν οι συνεργάτες μου έρχονται εδώ με τα πόδια, με αυτοκίνητο, με αερόστατο ή με καγιάκ. Το μόνο που μετράει είναι να είναι εδώ στην ώρα τους. Δεδομένου το ότι δεν έχω αργήσει ποτέ, νομίζω ότι. Να μην νομίζετε. Καλώς δεν αργήσατε άλλη φορά, κακώς αργήσατε σήμερα. Λίγο ακόμα και θα χάνετε τη δουλειά σας. Ποτέ δεν είναι αργά. Δεν κατάλαβα, με προκαλείτε. Αν είναι να το κάνετε, κάντε το. Πολύ ωραία. Δεν θα είναι όμως τόσο απλό. Ξέρω ότι κατά βάθος δεν θέλετε να χάσετε τη δουλειά σας. Και ούτε πρόκειται να τη χάσω. Να είστε σίγουροι ότι θα σας αποδείξω ότι είμαι ο καλύτερος που πέρασα από αυτό εδώ το γραφείο. Ω, πώς μου αρέσουν αυτές οι προκλήσεις. Λοιπόν, θα σας αναθέσω μια αποστολή. Αν τη φέρετε εις πέρας, θα μείνετε. Αλλιώς. Τι είδους αποστολή? Σε λίγες μέρες ανοίγει τις πύλες του το Διεθνές Φόρουμ για το Έπιπλο και τη Διακόσμηση στις Εγκαταστάσεις της ΔΕΘ. Στη Θεσσαλονίκη. Τα εκθέματα είναι επρασφράγιστο μυστικό μέχρι τα εγκαίνια. Και από μένα τι θέλετε, να τα ξεσφραγίσω? Ακριβώς. Θέλω μοναδικές και αποκλειστικές φωτογραφίες πριν τα εγκαίνια που θα δημοσιευτούν στο Art Casa. Παιχνιδάκι. Α, μπορείτε να το κάνετε λοιπόν? Φυσικά. Κάντε το. Αμέσως. Πω, νεύρα. Ένας εγώ καιρός αισθάνεται πιο άνετα όταν βάζει τη μάσκα ενός ρόλου. Γιατί έτσι δεν χρειάζεται να έχει προσωπικές επαφές, αλλά αυστηρά επαγγελματικές σχέσεις. Από την άλλη πλευρά,
Μα από την εντελώς άλλη πλευρά βρίσκεται ένας καρκίνος. Θεωρεί ότι η δουλειά και οι συνεργάτες αποτελούν προέκταση της οικογένειας. Έτσι, κάθε κρίση μέσα στη δουλειά είναι και κρίση της οικογένειας. Φανταστείτε τώρα έναν εγώκερο σαν αυστηρό μονάρχη να συνεργάζεται με έναν καρκίνο που μοιάζει με την Ελένη Ζαφυρίου σε ταινία του Νίκου Ξανθόπουλου. Τι έχει να γίνει? Έλα. Έλα, όχι ρε. Φύγε τώρα μπροστά ρε, έλα ρε. Έλα, έλα κι εσύ. Μου. Είναι τρελή ρε η γυναίκα, είναι τρελή, το καταλαβαίνεις, με πιάνεις. Και πες ότι πάω, τα παιδιά που τα αφήνω, ε, πού θα τα αφήσω? Δεν με ενδιαφέρουν τα οικογενειακά σου, κύριε Σαμιωτάκη. Μπαμπά, πού θα πας? Πουθενά, αγόρι μου, πουθενά. Άσε. Να σας πω, δεν είναι ώρα να πάτε για ύπνο? Γιατί μιλάς, καλά μας είχε ξεχάσει τόση ώρα. Ε, καλά μωρέ, άλλο να γύρω και πάμε. Εντάξει, γαμάρια μου. Δεν με ενδιαφέρουν τα οικογενειακά σου. Εμένα όμως με ενδιαφέρουνε, κυρία μου. Καλά, εσύ εκεί κολλάς. Όχι, ρε. Αν ας πούμε έβρισκες κάποιον και σου κρατούσε τα παιδιά, έχεις κανένα σχέδιο, πώς θα τα καταφέρεις? Αμέ, τίποτα πιο εύκολο. Παίρνω το αεροπλάνο, πάω Θεσσαλονίκη, μπαίνω μέσα στο φόρουμ στον περίπτερο, φωτογραφίζω τα πάντα και εξαφανίζομαι. Σε μία μικρή τεχνική λεπτομέρεια κολλάω. Ποια, yeah. Πώς θα γίνω αόρατος? Εύκολα πράγματα. Ρέση, σεκιουριτάς δεν ήσουν? Παλιά που χαμαλιά. Τι σχέση έχει αυτό? Ξέρεις ποια εταιρεία έχει αναλάβει τη φύλαξη? Δεν ξέρω, αλλά μπορώ να μάθω. Σίγουρα? Σε παρακαλώ, 15 χρόνια στην πιάτσα. Έχω δουλέψει σχεδόν σε όλες τις εταιρείες και έχω βοηθήσει να στηθούν άλλες 10. Έχω κάποιους ανθρώπους που μου χρωστάνε χάρες. Τώρα, αγόρι μου, με πιάνεις. Τώρα με καταλαβαίνεις. Τώρα με ανεβάζεις. Τώρα έτσι, με πάρει για ύπνο. Έλα, παιδιά. Τελειώνουμε το παιδί, πάμε για ύπνο. Έλα, ρε μπαμπά. Όχι, έλα, ρε μπαμπά. Φεύγω αύριο, πάω Θεσσαλονίκη. Έλα. Έλα, θα παίξουμε αύριο μαζί. Αγόρι μου. Πες μου ότι τα κατάφερες. Ρολόι όλα. Λάδος από το φίλο σου, ήταν και 2-3 μιλημένοι, κανονικότατα. Ωραία. Τις φωτογραφίες τις τράβηξες? Τι σου λέω τόση ώρα, εσύ? Τι σου λέω τόση ώρα, να. Έλα εδώ, δες με τα μάτια σου. Αυτό είναι. Ε? Είσαι μάγκα, ρε φίλε. Τώρα μετράς. Πήρες φωτογραφίες που είτε λιστριμμένη καρακουκλάρα. Τώρα να της δείξεις πόσα πει διαβάζει ο σάκος. Δεν ξέρω τι σημαίνει, αλλά πάντα το έρθει ο παππούς μου σε ανάλογες περιπτώσεις. Χάρη σε σένα, αγόρι μου. Χάρη σε σένα. Είσαι μέγας. Είσαι θεός. Σε τεράστιος, αγόρι μου. Σε τεράστιος. Έλα, έλα. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Θα πάει την πλάτη της, θα λιώσει. Ναι. Κοίτα. Πώς ήρες εδώ? Αρκετή για να προσέξω πόσο όμορφα μάτια έχετε. Τι? Μόλις γύρισα από τη Θεσσαλονίκη. Έχω τις φωτογραφίες. Αλήθεια? Για εδώ. Αν θέλετε να τις δείτε, έλατε απέναντι. Στο εστιατόριο. Θα περιμένω. Ένας κάβουρας κουβαλάει το σπίτι στην πλάτη του. Αυτό σημαίνει ότι το σπίτι και η οικογένεια είναι πολύ σημαντικά για τον καρκίνο. Αυτό σημαίνει επίσης ότι αν η οικογένεια και το σπίτι είναι εξασφαλισμένα, τότε μπορεί να κάνει και άλλες σχέσεις. Δηλαδή να δημιουργήσει την προέκταση της οικογένειάς του. Οι φωτογραφίες είναι καταπληκτικές. Ποιος τις έβγαλε? Εγώ. Η φωτογραφία είναι το χόμπι μου. Είμαι πολύ καλός σε αυτό. Σε τι θα πιούμε? Στους οξυδερκείς και χρήσιμους συνεργάτες. Εγώ θα έλεγα κάτι πιο ρομαντικό. Σε επαγγελματικό γεύμα βρίσκεις ότι ταιριάζει? Επαγγελματικό είναι το γεύμα. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι? Δέχτηκα την πρόσκλησή σου για να γιορτάσουμε την ομολογουμένως ανέλπιστη επιτυχία σου. Ορίστε, ήδη μιλάμε και στον ελληνικό. Με είχες ξεγραμμένα από την αρχή, έτσι? Για να είμαι ειλικρινής, ναι. Γι' αυτό τώρα χαίρομαι διπλά. Έτσι. Και θα έχω το αποκλειστικό. Και δεν θα χάσει τη δουλίτσα σου. Άρα δεν ήθελες να φύγω από τη δουλειά? Δεν το ξαναγυρνάμε στον πληκτητικό. Με ενοχλεί τόση οικειότητα. Όπως θέλετε. Πάντως οφείλετε να παραδεχτείτε ότι ήμουν υπεράνω των προσδοκιών σας. Έτσι είμαι και στη ζωή μου. Κάνω τα πάντα για να ευχαριστήσω τον άλλον. Μην παίρνετε θάρρος, κύριε Σαμιωτάκη. Για να κρατήσετε τη θέση σας, πρέπει να αποδεικνύετε κάθε μέρα ότι αξίζετε. Και όταν λέω κάθε μέρα, εννοώ κάθε μέρα.
Ο εγώκερος αισθάνεται ακόμη και στα ερωτικά του πιο άνετα όταν βρίσκεται προστατευμένος πίσω από ένα γραφείο πραγματικό ή αόρατο που του δίνει εξουσία, ασφάλεια και έλεγχο. Δεν θέλει να ξέρει κανείς πώς αισθάνεται στις ιδιωτικές του στιγμές. Αυτό που έχει σημασία είναι η δημόσια εικόνα του που τη χτίζει με εξαιρετική προσοχή. Όσο περισσότερο πλησιάζει κάποιος, τόσο περισσότερο απόμακρος γίνεται, μέχρι να καταλάβει τις προθέσεις του εισβολέα. Το meeting είναι στη μία, όχι στις τρεις, και να ειδοποιήσετε τους μετόχους. Ο οδηγός αρρώστησε. Θα με πάτε εσείς το βράδυ στο ναυτικό σαλόνι και θα περιμένετε να με πάρετε. Να πάω εγώ. Να πληρώσετε τη συνδρομή μου στο γυμναστήριο. Χρειάζομαι για καινούργιο μπλοκ επιταγών. Και θέλω και τα επιδαφέντια του παντών μου. Το μεγάλο. Βρείτε τον αρχιτέκτονα που κάνει τα δεντρόσπιτα στο περίχωρο του Βερολίνου. Θέλω αποκλειστική συνέντευξη. Βρήκα το ιδανικό ντεκόρ για τη νέα κολεξιόν επίπλων γραφείου του Ρενιέρη. Τον εθνικό κήπο, να μου τον κλείσετε μέχρι το απόγευμα. Μάλιστα. Κυρία Παπαφλωράτου, ήθελα να πω ότι είμαι κι εγώ εδώ. Τελευταία έχετε ρίξει όλο το βάρος δουλειάς πάνω στο Δημήτρη. Όταν σε χρειαστώ θα σου το πω. Προς το παρόν κοίτα το Δημήτρη και μάθαινε. Είναι ο καλύτερος βοηθός που είχα εδώ και χρόνια. Ξέρετε, το λυπάμαι το φουκαρά. Τον τρέχετε πολύ. Στο γραφείο σου. Θα σταλούν οι προκλήσεις για το event. Και να φύγει η Μαρίνα το Σαββατοκύριακο για σέριφ για το ρεπορτάζ. Να πάρει μαζί της και τον Πέτρο. Να φροντίσει τη εισιτήρια και τη διαμονή. Κυρία Παπαφλή. Γλυκιά. Μαρτία. And a little league coach. And a dog walker. And a caterer. Μπαμπά, τι είναι, αγόρι μου? Θα μου κάνει μια χάρη τώρα που ο Σωτήρης κοιμάται και δεν μας βλέπει. Ναι, αγόρι μου, τι χάρη. Να μου διαβάσει ένα παραμύθι. Αν μου ακούσει ότι στο ζήτησα, θα με κοροϊδεύει. Θα σου διαβάσω, αγόρι μου. Θα σου διαβάσω. Πώς και κοιμήθηκε αυτός? Θέλει να ξεπλήσει πολύ νωρίς αύριο, γιατί θα μας πάνε εκδρομή. Αμάν. Τι αμάν, βρε μπαμπά, ξέρεις πόσο καιρό φωνάζουμε? Θέλουμε εκδρομή. Εσείς φωνάζετε, αλλά εγώ τι κάνω τώρα? Πω, ο Γρηγόρης δουλεύει και η Κίτσα έχει τέτοιο. Ποια, αυτή μας κράτησε ένα βράδυ? Αυτή, ναι. Πλάκα έχει. Μωρέ, πλάκα έχει, χρόνο δεν έχει. Πω, τι κάνουμε τώρα? Θα μας πας μαζί σου στη δουλειά. Να φέρω το παραμύθι τώρα. Άντε, φέρτε, αγόρι, μάτε. Φέρτε. Κώστα! Κώστα! Τι έγινε, καλέ? Τι είναι αυτό? Ποιο? Την άμμο, ρε βαγόνι. Δεν βλέπεις? Να σου εξηγήσω. Τι θέλει αυτό το παιδί στο γραφείο μου? Με λιώσει ο Δημήτρη. Με λένε Σωτήρη Σαμιωτάκη. Δεν με νοιάζει καθόλου ποιος είσαι. Αυτό σου δίνει το δικαίωμα στο γραφείο μου? Βρε, δεν σου είπα. Μέχρι να γυρίσει και ο πατέρας σου με το μικρό, να μην τον κουνήσεις, ρούπι. Δεν κατάλαβα, πιο μικρό. Θα φέρουμε κι άλλο παιδί εδώ μέσα. Τι είναι εδώ, παιδική χαρά? Πόπο, νεύρα. Δεν κοιτάξει αυτό. Η περσινή μας δασκάλα τόσα νεύρα έχει και την κλείσανε στον τρελάδικο. Πού? Κώστα, πάρ' τον έξω και μόλις έρθει ο πάτερ φαμίλια, στείλ τον μου αμέσως. Ναι, μα τι, δεν φταίει κι αυτός ο κακομύρης. Τα πήγανε σήμερα εκδρομή και σχολάσανε πιο νωρίς. Πού να τα άφηνε, στον δρόμο? Έξω! Άσε με. Εντάξει, καλύτερα τώρα, ναι. Μα και εσύ, ρε αγόρι μου, πέντε παγωτά. Ήταν ανάγκη να φας πέντε παγωτά. Δεν έσκασες. Έσκασα, μάλλον γι' αυτό έκανα με το. Να σου πω, τώρα που θα πάμε μέσα, θέλω να είσαστε πολύ φρόνιμοι, εντάξει. Δεν θέλω να ακουστεί κιχ, εντάξει. Έλα από εδώ, κακομύρι μου, κάτσε εδώ σε αυτήν την καρέκλα και μην το κουνήσεις, ρούπι, ε. Σε αυτό, μην κουνιέσαι καθόλου. Έλα, ρε, πού είσαι, ρε. Ας τα παιδιά τώρα. Και τράβα μέσα, σε θέλει. Ποιος? Η τρελή μου, ρε, ποιος άλλος? Σαββίρι, τι λέω αυτά που λες? Τι να σου πω, ρε. Τι, αφού είναι τρελή, σου λέω. Γιατί? Γιατί όταν με έδειχνε, πρώτα γιατί είναι αυτό, τι είναι αυτό. Έτσι είχε απορίες, σταμάτα. Είναι εδώ, ήρθε. Τους είδε. Δυστυχώς, ναι, φύγε. Πήγε, άστα παιδιά, πήγε να τα φτιάξω εγώ. Άστα, πει, άστα. Πολύ μιλάς εσύ, σκεπάσου. Κύριε Σαμιωτάκη, όταν ερχόσασταν εδώ το πρωί, είδατε κάποια αλλαγή στην ταμπέλα?
Ορίστε. Λέω, μήπως αντί για το όνομα του ομίλου, είδατε απ' έξω να γράφει παιδικό σταθμό. Το βρίσκω λίγο υπερβολικό αυτό. Τι θα γίνει δηλαδή άμα μείνουν τα παιδιά δύο ώρες εδώ πέρα? Δεν έχω που να τα πάω. Παππούδες και γιαγιάδες δεν υπάρχουν στον ορίζοντα. Ούτε για δείγμα. Γι' αυτό σας λέω. Τι να τα έκανα, τα πήγαινα στον δρόμο, αν τα άφηνα. Αχ, αυτό που έχετε συνεννοηθεί με τον άλλον και λέτε τα ίδια πράγματα με κάνει έξαλλη. Τι έχουμε συνεννοηθεί? Αν και δεν το θεωρώ και τόσο σπουδαίο, τι έγινε δηλαδή? Αλήθεια. Κύριε Σαμιωτάκη, ο όμιλος αυτός επιβιώνει τόσα χρόνια χάρη σε δύο πράγματα. Και τα δύο τα οφείλει σε μένα. Πειθαρχία και σωστή οργάνωση. Ωραία, και τι σημασία έχει? Δεν τελείωσα. Ο όμιλος απασχολεί 80 υπαλλήλους. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν παιδιά. Τι θα γινόταν αν ο καθένας έφερε το παιδί του εδώ μέσα? Αυτό είναι μια υποθετική ερώτηση. Αν και κάτι τέτοιο νομίζω ότι δεν μπορεί να συμβεί. Παμά. Ωχ, ρε, εσύ τι σούπα, ρε. Δεν σούπα να μείνει έξω. Δεν σούπα να μείνει έξω. Λοιπόν, σας ακούω. Εγώ λέω να το πάρουμε σοβαρά. Συμφωνώ και επαυξάνω. Έχετε απολύσει πολύ κόσμο. Κάποιοι έμειναν άνεργοι. Καμιανού μπορεί να το γυρίσει η βίδα. Και δεν θα έχει και άδικο εδώ που τα λέμε. Είπες κάτι? Όχι, λέω να βρούμε κάποιον για προστασία. Το έχω προσπαθήσει στο παρελθόν, δεν γίνεται. Δεν μπορώ να έχω κάποιον πάνω από το κεφάλι μου στις ιδιωτικές μου στιγμές. Να πάρετε κάποιον που έχει οικειότητα. Τι λες, ρε Κώστα? Λες και ψάχνεις εσκιμό στην έρημο, είναι. Δεν εκτιμώ καθόλου το χιούμορ σου, το έχω ξαναπεί. Γι' αυτό θα είσαι εσύ αυτός που θα με συνοδεύσει την επόμενη εβδομάδα. Τι? Μάλιστα. Θα αποκτήσουμε και επικοινωνία. Μην ανησυχείς, θα πληρωθείς έξτρα για το ρόλο της Νταντάς. Τα νεύρα, φίλε, μια εβδομάδα. Ναι, βγαίνει συνέχεια με κάτι τεκνά και φλερτάρει. Μου έρχεται να ξεράσω. Τι? Μπα. Μπα, δεν νομίζω να έχει κοιμηθεί με κανέναν από αυτούς. Αν και τώρα που το λες, αυτός εδώ πέρα τελευταίος δεν μ' αρέσει καθόλου. Είναι η τρίτη φορά που βγαίνουν μαζί. Ναι, άστα αυτά τώρα. Δώσε μου να μιλήσω στα παιδιά. Έλα, μωρό μου. Να. Καλά είμαι, καλά. Εσύ? Ναι, δεν θα αργήσω. Όχι, δεν θα αργήσω. Έλα. Φιλάκι. Γεια σου. Φίλε, μου είπες ότι το Παμπρίζι είναι σπασμένο. Το είπα. Δεν είναι όμως. Τι θες? Να σου πω ότι η κυρία Παπαφιλωράτου είναι δεσμευμένη. Εμένα δεν μου είπε κάτι τέτοιο. Εγώ τη δουλειά μου κάνω. Τι? Λοιπόν, ναι. Ξαφανίσου. Αλλιώς αυτός που με πληρώνει θα μου πει να σου περάσω τσιμεντένια παπούτσια και θα βρεθείς το σαρονικό στον πάτο. Όχι δεν. Το... Λοιπόν, ξαφάνισου το τώρα, σου λέω. Να σου πες πω. Πες τα αμάξι. Το... Και όπως θα φεύγεις, πάρε τηλέφωνο την κυρία Παπαφλωράτου. Ναι. Και πες ότι σε πιάσε κόψιμο, δεν ξέρω εγώ τι σκάντα. Τώρα να την πάρω. Μέσα. Καλά. Αν εξαιρέσει ότι οι άντρες έγιναν κότες και δεν αντέχουν τις δυναμικές γυναίκες, όλα τα άλλα καλά. Έλα, οδηγά, τώρα βιάζομαι. Αιδίες. Όταν έχουμε δύο ζώδια, το ένα απέναντι από το άλλο, όπως είναι ο εγώκερος με τον καρκίνο, μερικές φορές οι ρόλοι αλλάζουν. Έτσι, ένας συναισθαλμένος, διστακτικός, συναισθηματικός καρκίνος μπορεί να μεταμορφωθεί σε σκληροπυρηνικό διευθυντή. Σε ένα μαφιόζο που επιβάλλει σκληρούς, άγραφους κανόνες που αν παραβείς κινδυνεύεις να σε αφανίσει. Σε ένα τόσο τετράγωνο όν που ο Μίστερ Σποκ, το τέρας λογικής του Star Trek, να μοιάζει παρατράγουδο. Τι θες, φίλε? Πες κανένα πρόβλημα?
vibrating on my floor. It says 825-6354. And I said, what is the Godfather calling for? And I hear his angry voice up through the door. And he said, where is my daughter? Open up, you scum, I know that you've got her. I hit the floor, ready for the slaughter. Κύριε Σαμιωτάκη! Έτοιμο το αυτοκίνητο, κυρία Παπαφλόρα. Του. Κάτσε λίγο που σε θέλω. Μάλιστα. Μόλις έλυσα το μυστήριο με τους εξαφανισμένους καλεσμένους μου. Για την ακρίβεια μου το έλυσε ο κύριος Αδάμου, γιος του εκδότη μου, που είχε στο θράσος να απειλήσεις με τη ζωή του. Ενοχλώ. Όχι καθόλου, τι λες τώρα. Πέρασε. Πώς και έτσι. Δεν έχεις ακούσει αυτό που λένε για το βουνό και το Μωάμεθ. Από την ημέρα που έφυγες, μαύρη πέτρα έριξες πίσω σου. Για να μην μου τη ρίξει η κυρία Παπαφλωράτου στο κεφάλι. Μα δεν σε έδιωξε. Ευτυχώς έφυγα μόνος μου. Άσε, ακόμα θα κουτρουβαλούσα τις κάλες. Άσε, εκεί ήμασταν και στον 8ο όροφο. Λοιπόν, θα σου πω κάτι που κι εγώ ακόμα δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Τι πράγμα. Από τη στιγμή που έφυγες, πόσος καιρός πέρασε. Περάσανε 20 μέρες. Το παιδί. 17 ακριβώς. Άγια σου, η Τζούλια έχει γίνει άλλος άνθρωπος. Δεν τη βρίσκεις πουθενά. Όλα της φταίνε. Έχει νεύρα, νεύρα. Δεν είναι άλλος άνθρωπος. Η ίδια ακριβώς είναι, έτσι όπως μου τα λες. Δεν κατάλαβες. Τα νεύρα της είναι διαφορετικά. Ό,τι και αν κάνουμε, μας φέρνει σαν παράδειγμα εσένα. Ο Δημήτρης θα έλεγε αυτό. Ο Δημήτρης θα το έκανε έτσι. Ο Δημήτρης και ο Δημήτρης μας έχει τρελάνει. Άσε που έχει δοκιμάσει 300 άτομα και βοηθούς και δεν τις έκανε κανένας. Και αν θες τη γνώμη μου, μερικοί ήταν πάρα πολύ καλοί. Και τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει. Αγοράκι μου. Στον πλανήτη σου δεν έχει καθόλου οξυγόνο, ε. Τι να σημαίνει. Ότι είναι τσιπημένοι μαζί σου. Καλό. Το άλλο με τον Τωτό το ξέρεις. Εγώ το ξέρω. Αλλά δεν βλέπω να γελάει κανείς. Ρε, μετά από αυτό που τις έκανες, αν δεν ήταν καψούρα μαζί σου, θα σ' είχε στείλει στο απόσπασμα. Αντιθέτως, κατάλαβε ότι γουστάρεις και κολακεύτηκε. Άντε ρε Κώστα τώρα. Άσε τα άντε ρε Κώστα. Και ξεκίνα για το γραφείο. Γιατί εκτός το ότι σε περιμένει δουλειά, έχω την εντύπωση ότι σε περιμένει και ένας μεγάλος έρωτας. Να σε εκδικηθώ, πέταω ενθυμία και δώρα και εσύ όπως και εγώ. Μεγάλο θράσος έχετε, κυρία Σαμιωτάκη. Τολμάτε και εμφανίζεστε μπροστά μου. Πώς είπατε? Τίποτα. Ήρθα να μαζέψω τα πράγματά μου. Δεν ήθελα να σας ταράξω. Δεν θέλατε, αλλά με ταράξατε. Συντομεύετε, παρακαλώ. Μάλιστα. Κώστα, δεν θα σε πετύχω. Ερωτευμένη μαζί μου πια. Η σκύλα ερωτευμένη μαζί μου. Τελείωσα, τα μάζεψα. Και πάλι καλημέρα σας, γεια σας. Μια στιγμή. Έχετε βρει κάπου αλλού δουλειά? Όχι, αλλά όσο ζω ελπίζω. Θα θέλατε μια συστατική επιστολή? Θα το κάνατε αυτό εσείς για μένα? Μια συστατική επιστολή δική σας ζυγίζει όσο και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Είστε λίγο υπερβολικός, αλλά μ' αρέσει. Να σας πω την αλήθεια. Ναι, παρακαλώ. Καλή συστατική επιστολή, αλλά εγώ θα ήθελα κάτι άλλο. Τι άλλο? Jesse James and Frank James. Better get all the rest. What is supposed to be some bad cat out there in the west. And maybe today great. Καλημέρα. Συγγνώμη! Καλή συνέχεια, μας γύρω. Ναι. Αμέσως μετά, Ράδιο Αρδίλα. Διάχνει τέμπλα εκκλησιών από Ασίμι και Χαλκό. Ορίστε. Αυτή ρε βλάκα δεν είναι μια απλή πρόταση για δουλειά, δεν το καταλαβαίνεις. Θέλω να πάτε ένα ταξίδι μαζί. Στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Τι είναι όλα αυτά?
Α, πρέπει να έχει επιλογές. Δεν ξέρει τι θα συναντήσει. Εγώ καιρός είναι. Τι θα ήθελα εγώ αυτά τα βουκολικά. Τζουλιά! Τζουλιά! Είσαι καλά? Ποιο συμβάν, κύριε Σαμιωτάκη?